Έχουμε και τον Άγριο Καυγά, Χατζηνικολάου με Δημητρακόπουλο, αρπάχτηκαν για την υπόθεση της Καϊλή. Έγινε κακός χαμός, γιατί ο Νίκος Χατζηνικολάου απαιτούσε απαντήσεις από τον κύριο Δημητρακόπουλο, δεν τον κάλυπταν αυτά που έλεγε ο κύριος Δημητρακόπουλος και άρχισε να του λέει ο Νίκος Χατζηνικολάου ότι να αφήσει αυτά τα κόλπα, λέει, είναι παλιά και δεν πιάνουν σε αυτόν. Για να ακούσουμε. Δεν είναι βέβαιο, έτσι, ότι αυτά τα χρήματα αφορούν την κυρία Καϊλή. Αλλά ποιον? Αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί πάρα πολλά άτομα, γίνανε κατασχέσεις χρημάτων σε πάρα πολλά σπίτια και δεν ξέρουμε, κύριε Χατζηνικολάου, εκτός αν εσείς ξέρετε τη δικογραφία καλύτερα από μένα και από τους Βέλγους συναδέλφους, ότι αυτά τα χρήματα... Εγώ δεν μίλησα για τη δικογραφία, εγώ μίλησα για τη φωτογραφία. Σας λέω λοιπόν, αυτή η φωτογραφία δεν λέει πουθενά ότι είναι χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της κυρίας Καϊλή και του συντρόφου της και πατέρα του παιδιού τους. Αυτό δεν το λέει. Ωραία, μας διαβεβαιώνετε εσείς ότι βρέθηκαν πολλά χρήματα. Μας διαβεβαιώνετε ότι δεν βρέθηκαν χρήματα στο σπίτι της κυρίας Καϊλή? Ο πατέρας της μετέφερε χρήματα ή όχι? Η απάντηση... Ρωτώ λοιπόν. Είναι πολύ κρίσιμα τα ερωτήματά σας. Εάν είχα τη δυνατότητα να παραβιάσω τη συμφωνία με τους συναδέλφους μου, θα σας έλεγα όλα τα στοιχεία της δικογραφίας. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ας περιμένουμε αύριο. Ναι, αλλά εσείς αμφισβητήσατε αυτό που δημοσιεύεται στο σύνολο του τύπου σήμερα, ότι η φωτογραφία αυτή είναι με χρηματικά ποσά από τη βαλίτσα του πατέρα και από τα σπίτια του συντρόφου της και το δικό της. Εγώ το αμφισβητώ, γιατί το αμφισβητείτε. Με ποια έννοια, να το αιτιολογήσω. Δεν βρέθηκαν χρήματα ούτε στον πατέρα της, αυτό, ούτε στην ίδια. Μα αυτό λέτε. Τι λέτε? Κύριε Χατζηνικολάου, δεν λέτε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πείτε μας τι λέτε. Κύριε Χατζηνικολάου, για να μιλήσει κάποιος, πρέπει να του δώσει τη δυνατότητα να μιλήσει. Αφήστε τώρα αυτό, αυτά είναι παλιά κόλπα. Λοιπόν, αφήστε όχι σε μένα τα κόλπα αυτά. Δώστε μας μία απάντηση λοιπόν. Να με κόψετε, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι, θέλω να μου απαντήσετε. Αλλά υποδείξτε το πώς θα μιλάω. Είστε προφανώς αποφασισμένος. Όταν μου επιτρέπουν, γιατί στα δικαστήρια επιτρέπουν να μιλάνε οι άνθρωποι. Κύριε Δημητρακόπουλε, δεν θέλω να καυγαδίσω μαζί σας. Το κάνετε μόνο σας αυτό σήμερα. Μόνο σας προκαλείτε τον καυγά. Η ερώτηση είναι σαφής. Βρέθηκαν χρήματα στον πατέρα της και στην ίδια? Ναι ή όχι? Σας απαντώ λοιπόν. Βρέθηκαν χρήματα. Ωραία. Βρέθηκαν. Τώρα απαντάτε. Ναι. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω? Η προέλευση αυτών των χρημάτων. Ανάλογα με το τι θα πείτε. Εάν προέρχονται από το Κατάρ, σας λέω. Δεν προέρχονται από το Κατάρ. Δεν υπάρχει καμία σχέση δωροδοκίας με το Κατάρ. Το Κατάρ δεν είχε κανένα λόγο να δώσει χρήματα στην Εύα την Καϊλή, γιατί η Εύα η Καϊλή ήταν η φωνή, η επίσημη φωνή του γραφείου της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν τους έκανε κανένα ρουσφέτη, καμία ανάγκη δεν την είχανε. Και μάλιστα τον Ιανουάριο του 2023 ο Εμμύρης του Κατάρ είχε αποφασιστεί να πάει να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά μου είπε η κυρία Καϊλή. Επομένως, τα χρήματα αυτά που είναι στη φωτογραφία, για να ολοκληρώσω, ναι, μπορεί να είναι και μέρος χρημάτων που βρέθηκαν στο σπίτι της κυρίας Καϊλή, ναι, και του συντρόφου τους, αλλά μπορεί να είναι και το σύνολο των χρημάτων, γιατί χρήματα κατασχέθηκαν και σε άλλα 4-5 πρόσωπα. Μάλιστα. Που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο τα είχαν. Επομένως, μπορεί να είναι και μέρος για να ακριβολογήσω. Δεν ξέρω όμως, γιατί δεν λέει η αστυνομία ότι αυτά είναι χρήματα που βρέθηκαν. Κύριε Δημητρακόπουλε, αυτό είναι δικό σας ρεπορτάζ. Η ζωή και η έρευνα της δικαιοσύνης θα δείξει. Σας ευχαριστώ. Έχετε δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και αν υπήρξε και λίγο ένταση, ξέρετε, έτσι ότι όταν θα φύγει η αγωνία μου της υπεράσπισης, θα φύγω και εγώ από τη δικηγορία. Σέβομαι και συμπάσχω με τους κύριε Δημητρακόπουλε, σέβομαι το ρόλο, σέβομαι απόλυτα το ρόλο του υπερασπιστή. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τα βρήκανε. Αγκαλιαστήκαν και μόνο δεν θυμηθήκανε.